Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Να καλωσορίσουμε στο δελτίο μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κοζάνης, κύριο Γιώργο Αμανατίδη. Κύριε Αμανατίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Είναι η πρώτη μας τηλεοπτική συζήτηση και έχουμε να αναλύσουμε πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα τη Γούνα, το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, την ανεργία της στην περιοχή μας, αλλά και τον κορονοϊό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κλάδο της Γούνας, έναν κλάδο σταθερό στη Δυτική Μακεδονία. Ξέρω ότι ασχολείστε με τα ζητήματα που απασχολούν γουνοποιούς και εκτροφείς. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα που σας έχουν μεταφέρει και τι κάνετε για την επίλυσή τους. Καταρχήν χαίρομαι που τα λέμε. Τα θέματα της Γούνας από την πρώτη στιγμή διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ σημαντικά, γιατί επηρεάζουν ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού οικονομικά, το άξονα Σιάτη, στα Άργος, Οριστικό, Καστοριά. Διαπίστωσα καταρχήν, για να το πω εξ αρχής αυτό, μία συνεχή προσπάθεια των εκπροσώπων του κλάδου της Γούνας για να βελτιώσουν τους όρους είτε εκτροφής είτε εμπορίας των προϊόντων των γουναρικών. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια στενής συνεργασίας που έχουμε, λύσαμε διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τον έλεγχο των επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου, τις διαδικασίες δηλαδή που πρέπει να εφαρμόζονται ή και τις αλλαγές που έγιναν για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, έτσι ώστε να πληρωθούν οι επενδυτές τα ποσά τα οποία δικαιούνται. Στην πορεία μας απασχόλησαν ζητήματα όπως ο ΦΠΑ των εξαγωγών. Ήδη χθες, μετά από συνεχείς προσπάθειες, και ευχαριστώ στην περίπτωση αυτή και τον κύριο Βεζιρόπουλο και τον κύριο Πιτσιλή, καθώς και το Γραφείο Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα, την κυρία Αντωνίου, για την συμβολή τους, έτσι ώστε να εκδοθεί αυτή η υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα του ΦΠΑ του κλάδου της Γούνας. Η επιθυμία μας ήταν να αφορά και το 2022, αλλά τελικά από κανονιστικούς περιορισμούς αυτό θα πρέπει να συμβεί και την επόμενη χρονιά με νεότερη απόφαση. Να συνεχίσω. Κρίσιμο ζήτημα ήταν αυτό που μας απασχολούσε για την απένταξη του κλάδου, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τον φόρο πολυτελείας. Υπάρχει δέσμευση του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών ότι αυτό θα γίνει μαζί με την περίπτωση των αλληλοξυσοχών, αφού είδαμε και αξιολογήσαμε ότι τα ποσά τα οποία επηρεάζονται από μια τέτοια ρύθμιση δεν είναι σημαντικά. Απλώς η ρύθμιση αυτή έχει πιο πολύ, θα έλεγα, συνθηματικό χαρακτήρα, θα επιδράσει ψυχολογικά πιο πολύ στην αγορά, στα θέματα των γουναρικών. Να πω ακόμη ότι έχουμε μία εκκρεμότητα που αφορά στην ανακοίνωση, δέσμευση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταβολή των 3 ευρώ ανά ζωάκι για το εκτροφόμενο γουνοφόρων ζώων. Ήδη μετά και την τελευταία συνάντηση που κάναμε με τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον Σίμωτον Κεδίκογλου, έχει δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα, τουλάχιστον σε επίπεδο προώθησης της κοινής υπουργικής απόφασης, θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα και το επόμενο βήμα είναι η έγκριση της χρηματοδότησης. Ένα άλλο θέμα έχει σχέση με το My Data, αυτό είναι η ηλεκτρονικοποίηση της τιμολόγησης, το οποίο φαίνεται ότι οδεύει και αυτό προς λύση. Και ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε ήταν η ένταξη των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων, τα οποία ζητούν επιδότηση πάνω από 500.000 στον επενδυτικό νόμο, γιατί μέχρι τώρα ήταν εκτός επενδυτικού νόμου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Λιβανός, συμφώνησε σε αυτό και ήδη έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να διαμορφώσουν την πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ήδη όμως, επειδή πλέον θα ψηφιστεί ο νέος αναπτυξιακός, ο νέος επενδυτικός νόμος, μια τέτοια ρύθμιση πλέον είναι πιο δόκιμη να ενταχθεί στο νέο επενδυτικό νόμο. Ταυτόχρονα γίναν πολλές προσπάθειες κατά την περίοδο της πανδημίας, έτσι ώστε ο κλάδος να ενταχθεί στους κλάδους που πλήττονται από την πανδημία. Η ΚΑΔ όλοι σχεδόν της Γούνας, μάλλον όλοι, εντάχθηκαν στους πληττόμενους και οι επιχειρηματίες καρπόθηκαν, μάλλον
ήταν δικαιούχοι, είναι η καλύτερη έκφραση, αρκετά σημαντικών ποσών προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τις οποίες έχουν και να ανταπεξέλθουν τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Ένα νέο πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζεται για την εκπαίδευση των ανθρώπων της Γούνας σε όλο το φάσμα, από τα εκτροφεία μέχρι και την πώληση, και το οποίο ευελπιστούμε ότι θα καταλήξει τελικά στην πιστοποίηση της τέχνης της Γούνας, και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον θα μπει σε μια νέα εποχή ο κλάδος, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που από μια ενημέρωση που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες στην Καστοριά, φαίνεται ότι ο κλάδος τον επόμενο χρόνο θα έχει μια σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά Γούνας. Αυτά είναι συντομία τα ζητήματα τα οποία έτσι προχώρησαν το τελευταίο διάστημα ή είναι σε εξέλιξη. Στους προηγούμενους μήνες λύθηκαν και άλλα ζητήματα τα οποία νομίζω ότι πλέον είναι κατακτήσεις και δεν χρειάζεται να γίνει αναφορά σε αυτά. Αυτό ήθελα να σχολιάσω, κύριε Βουλευτά, ότι επιλύσατε αρκετά ζητήματα του κλάδου της γουνοποιίας. Αναμένουμε και άλλες θετικές εξελίξεις. Είμαστε εν αναμονή αυτή τη στιγμή. Και ήθελα επίσης να σχολιάσω ότι βλέπουμε μια συσπήρωση δυνάμεων. Δηλαδή, υπάρχουν συνεργασίες με υπουργούς. Μας αναφέρατε και Έτσι. την επικεφάλαιση του Πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, την κυρία Αντωνίου, η οποία είναι από την Καστοριά. Βλέπουμε δηλαδή μια μαζικότητα και συλλογικότητα προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει αλλά και να αναπτυχθεί ένας πολύ σημαντικός κλάδος της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος δίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Έτσι. Να πω επίσης και να προσθέσω αυτό που αναλάβαμε εγώ και ο συνάδελφος ο κύριος Τσικαλάγιας, ότι θα φέρουμε το θέμα του κλάδου της Γούνας, γιατί αφορά χωροταξικά μια μεγάλη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, σε δύο ή τρεις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, προκειμένου και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να γνωρίσει τον κλάδο, την θετική επίδραση στην απασχόληση, αλλά και την κρίση η οποία θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας και την απασχόληση. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι προσπάθειες οι οποίες γίνονται από κοινού, κινητοποιούνται από τους εκπροσώπους του κλάδου της Γούνας, και η συμβολή του Γραφείου Πρωθυπουργού, όπως είπα, είναι πολύ σημαντική προς την κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα, Και δεν βέβαια είναι. είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ανέφερα, είναι ένα θέμα που το οποίο θα δούμε μπροστά μας. Όπως γνωρίζετε, με βάση νέα κανονιστικά πλαίσια, είναι πολύ σημαντική η διασφάλιση της ευζοίας των ζώων. Αυτό σημαίνει ότι θα εκδοθούν οδηγίες ή κανονισμοί και μετά θα γίνουν εθνικό δίκαιο, που θα επηρεάζουν το πώς θα τρέφονται στα εκτροφεία πολλά ζώα, αλλά και τα γουνοφόρα ζώα. Προς την κατεύθυνση αυτή έγινε μια συνάντηση με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ήδη λογίζεται αυτή η προσπάθεια ως μια εθνική στρατηγική, θα έλεγα, αφού αφορά και άλλους κλάδους, και νομίζω ότι και στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συνεδρίου για τη Γούνα που θα ακολουθήσει θα έχουμε μια θετική κατάληξη σε αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια που ξεκίνησε να γίνεται. Μάλιστα. Μου αναφέρατε προηγουμένως στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ θέλω να σας πάω για ένα σύντομο σχόλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου κερδίθηκε ακόμα μία μάχη με τη συσπήρωση των δυνάμεων στις αρχές του μήνα, το πρώτο δεκαήμερο. Τέθηκαν προς ψήφιση δύο τροπολογίες, οι οποίες τελικά, εάν περνούσαν κυριολεκτικά, θα κατέστρεφαν τη Γούνα, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και πάλι, με στοχευμένες κινήσεις, κατορθώθηκε η αποτροπή αυτών των τροπολογιών, κυρία Μανατίδη. Ξέρω ότι έχετε γνώση επί του θέματος. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που λειτουργεί ο κλάδος δημιουργεί συσπηρώσεις και συμμαχίες εκτός συνόρων, και γιατί πολλοί εκτιμούν ότι αν ακολουθήσει κάτι στο θέμα των εκτροφείων, θα έχει σαν συνεπακόλουθο να υπάρξουν και αντίστοιχες ρυθμίσεις για άλλου είδους εκτροφής. Επομένως, πρέπει από τώρα να υπάρχουν αντιστάσεις και εναλλακτικές προτάσεις, και κυρίως με έναν επιστημονικό τρόπο, και δόξα τω Θεώ η χώρα μας έχει καλούς επιστήμονες και στο Υπουργείο εννοείται, να καταδεικνύουμε συνεχώς του τι σημαίνει εκτροφή γουνοφόρων ζώων, το τι σημαίνει συνθετική γούνα από άποψη επιβάρυνσης περιβαλλοντικής επίσης και κατανάλωσης ενέργειας.
Μάλιστα. Να σας αλλάξω τώρα λίγο κλίμα. Καταρχάς, σας ευχαριστήσω για όλα όσα μας αναλύσατε για έναν κλάδο που αφορά φυσικά την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς αλλά και την Κοζάνη. Και να περάσουμε τώρα λίγο στο ΣΔΑΜ, στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε συντομία ποιες αλλαγές θα φέρει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω πρώτα λέγοντας ότι για την αναπτυξιακή μετάβαση συμφωνούν όλες οι παρατάξεις και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άλλες δε, οι περισσότεροι δε λένε ότι ασφαλώς και συμφωνούμε και αυτή πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι διατυπώνεται η άποψη ότι πάμε πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν λαμβάνουμε όμως υπόψη όσοι εκφράζουν αυτές τις απόψεις ότι η χώρα μας ακόμα και το μείγμα καυσίμου που έχουμε είναι φτωχότερο από άλλες χώρες όπως η Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να περνάει η χώρα μας το μήνυμα ότι είμαστε μια χώρα που αλλάζει, δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς ουραγοί, είμαστε στην πρωτοπορία, επιζητούμε να έχουμε μια τέτοια θέση στο πανευρωπαϊκά και άρα να διεκδικούμε περισσότερους πόρους. Αυτή ήταν και η έννοια της ανακοίνωσης από τον Πρωθυπουργό της χώρας στον ΟΗΕ της ταχείας μετάβασης στη νέα εποχή, στη μεταελληνική εποχή. Έτσι λοιπόν, σε ένα σχετικά πολύ μικρό χρονικό διάστημα, συντάχθηκε η στρατηγική για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, το γνωστό Master Plan. Την περίοδο που διανύουμε θα ξεκινήσει η σύνταξη των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων που θα ρυθμίζονται η χρήση γης σε αυτή την τεράστια έκταση και παράλληλα ξεκίνησε μία προσπάθεια η οποία θα έχει αίσιο τέλος μέχρι τέλος του έτους, ίσως και εντός του Νοεμβρίου, η οποία έχει τέσσερις κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι να εγκριθεί το σχέδιο νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις. Το δεύτερο είναι ο νόμος για τις κρατικές ενισχύσεις. Το τρίτο είναι ο νόμος ο επενδυτικός. Και το τέταρτο είναι ο νόμος, και για όλα αυτά είναι έτοιμα τα σχέδια νόμου σχεδόν, το σχέδιο νόμου για την υλοποίηση των δημόσιων έργων στην περιοχή μας με έναν τρόπο κατ' εξαίρεση, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, γιατί στις συνθήκες πίεσης που η περιοχή μας δοκιμάζεται την περίοδο αυτή λόγω της μετάβασης στη μεταλλεργητική εποχή, θα πρέπει αντίστοιχα και το νομοθετικό πλαίσιο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές, δηλαδή της πίεσης όπως σας είπα νωρίτερα. Χρησιμοποιώ μια έκφραση για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα υπό την καθοδήγηση του κυρίου Μουσουρούλη, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, ότι η προσπάθεια αυτή της μετάβασης είναι σαν ένας βολβός που ήταν φυτεμένος στη γη, αρχίζει και μεγαλώνει, βγαίνει από τη γη και στο επόμενο διάστημα θα αρχίσει να αναπτύσσεται και να είναι ορατή όλη αυτή η προσπάθεια. Ήδη μεγάλες επενδύσεις δείχνουν, μεγάλοι επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον να επενδύσουν στην περιοχή μας και το σημαντικότερο είναι ότι τα κίνητρα, τουλάχιστον από άποψη κανονισμών, αγκαλιάζουν το σύνολο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Είναι κάτι το οποίο ανησυχούσε τους πολίτες και τους φορείς των λοιπών νομών, δηλαδή των νομών Γρεβενών και Καστοριάς, και με τον τρόπο αυτό έχει θετικά απαντηθεί αυτή τους η ανησυχία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Βουλευτά, διότι πραγματικά στην αρχή όταν είχαμε ακούσει για το Master Plan κάναμε λόγο για μια περιφέρεια δύο ταχυτήτων. Είναι χωρισμένη σε Κοζάνη και Βλόρινα και Καστοριά και Γρεβενά, οι οποίες δύο τελευταίες θα μένουν πιο πίσω. Οπότε με βάση όσα μας προείπατε θα δημιουργηθούν έργα και προγράμματα και για τις τέσσερις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας. Περιφερειακές ενότητες, με συγχωρείτε. Εγώ τους λέω νομούς. Ναι. Και για τους τέσσερις νομούς, λοιπόν, κύριε Μανατίδη, θα έχουμε έργα και προγράμματα. Γενικότερα, πιστεύετε ότι το Master Plan θα καλύψει όλες τις ανάγκες? Επιδέχετε κάποιες διορθώσεις? Θα είχατε κάποιες, ίσως, επιπλέον Κοιτάξτε, προτάσεις? Κάθε σχεδιασμός, μετά την έγκρισή του, ελέγχεται ως προς την εφαρμογή του. Και ασφαλώς, κάθε σχεδιασμός επιδέχεται μεταβολών, είναι ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο εγώ θα έλεγα ότι το ζητούμενο είναι οι αλλαγές, δηλαδή η επικαιροποίησή του. Και όσο επικαιροποιείται ο σχεδιασμός, τόσο πιο χρήσιμος είναι, τόσο πιο αποτελεσματικός και ρεαλιστικός είναι. Τίποτα δεν είναι γραμμένο, όπως έλεγε ο προηγούμενος υπουργός και είναι και άποψη και του τωρινού Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Σκρέκα, ότι τίποτα δεν γράφτηκε στις πλάκες του Μωυσή, όλα αλλάζουν και επομένως
Πράγματι, σημασία έχει ότι ο κάθε σχεδιασμός είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και η σημαντικότητα αυτού και η αποτελεσματικότητά του σχετίζεται με το πόσο αξία το δίνουμε αυτό το εργαλείο κατά την εφαρμογή. Μάλιστα. Οπότε σε βάθος χρόνου και στους 4 νομούς, κύριε Βουλευτά, θα δούμε πολλές αλλαγές. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Πέραν του ότι, και επιτρέψτε μου να σας πω και για το μεταβατικό πρόγραμμα, το Ναι. οποίο είναι σε εξέλιξη. Ένα παράδειγμα, ο Ε65, όχι ότι δεν είχε προβλεφτεί να γίνει, έτσι, όμως με αιτία τη μεταλιγνητική περίοδο επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες, είναι από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που και με αιτία τη μεταλιγνητική περίοδο τεκμηριώθηκε η αναγκαιότητά του και εγκρίθηκε, γιατί όπως ξέρετε οι οδοποιίες είχαν κάποια προβλήματα. Όμως άμεσα αφορά το νομό Γρεβενών. Να λοιπόν ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει την περιφερειακότητα της προσέγγισης της μεταλιγνητικής περίοδου, γιατί σε κάποιες στιγμές επηρεάστηκαν και οι δύο νομοί που δεν χαρακτηρίζονταν από την ενέργεια, δηλαδή η Καστοριά και τα Γρεβενά. Όμως είναι αυτονόητο ότι η πλειονότητα των πόρων και η μεγαλύτερη προσπάθεια θα πρέπει να γίνει για τους δύο νομούς, οι οποίοι επηρεάζονται ασφαλώς, παραδείγματος χάρη ο νομός Κοζάνης, τα μέγιστα από την μετάβαση σε καθεστώς παραγωγής ενέργειας με χαμηλό λιγνητικό αποτύπωμα. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται κανείς να πει κυρίως πού θα πρέπει να εστιάσει η στρατηγική για τη μεταλιγνητική περίοδο. Πάντως θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ότι το master plan έχει περιφερειακή συνείδηση και κανένας Έχει. νομός δεν θα μείνει απ' έξω. Έτσι, έχει, έχει. Και να πω τώρα, δώστε μου μία ευκαιρία να πω Βεβαίως. και για το ότι επειδή μεταβατικά και δεδομένου ότι οι πόροι τους που επενδύονταν από τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια έβαιναν συνεχώς μειούμενοι και επειδή είναι γνωστό αυτό, πρέπει να το δεχθούμε ότι η επανεπένδυση πόρων θα έχει μία υστέρηση στα επόμενα 2-3 χρόνια. Για το λόγο αυτό εγκρίθηκε αυτό που λέμε μεταβατικό πρόγραμμα, άσχετα αν διατυπώνεται η άποψη ότι δεν υπάρχει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι μιλούμε για ένα μεταβατικό πρόγραμμα 600 περίπου εκατομμυρίων για τα έτη 2021-2022 και για να μην το λέω γενικά, να πω ότι υπολογίζουμε 170 εκατομμύρια περίπου για τις τηλεθερμάνσεις Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέου, αγωγή, δίκτυα, μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας. Ήδη δημοπρατήθηκαν τα έργα. Να μιλήσω για το πράσινο ταμείο, το οποίο έχει πόρους από το 20 και το 21, 63 εκατομμύρια ευρώ. Να μιλήσω για το πακέτο κοινωνικής, ένα κοινωνικό πακέτο 107 εκατομμυρίων, το οποίο επίκειται να προκηρυχθεί το επόμενο δίμηνο ίσως, για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό, καλύπτοντας μεγάλο κόστος του προσωπικού τους, καθώς επίσης και η συμφωνία για μεγάλα έργα να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ τη μεταβατική αυτή περίοδο για να βοηθήσουν το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Ένας προϋπολογισμός περίπου 600 εκατομμυρίων είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για να περάσουμε, θα έλεγα, την μεταβατική αυτή περίοδο. Μάλιστα. Να βάλουμε και μια τελεία και στο master plan, κύριε Βουλευτά, και να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο κυριολεκτικά και την Καστοριά, αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και δεν είναι άλλο από την ανεργία. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι στην Καστοριά η ανεργία ξεπερνά το 50%. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στους υπόλοιπους 3 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν εργατικά χέρια, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν και γι' αυτό το λόγο ζητούν και μία λύση. Ζητούν δουλειές, κύριε Μανατίδη. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός προκειμένου να βγουν κάποια προγράμματα, να ανοίξουν θέσεις εργασίας, προκειμένου να καταπολεθούν, να καταπολεμηθεί η ανεργία? Να πω πρώτον ότι δεδομένου ότι όπως είπαμε ο σχεδιασμός για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αφορά το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι πόροι είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης είτε από το ΕΣΠΑ, το ΠΕΠ, θα κατευθυνθούν σε όλους τους νομούς. Άρα στο επόμενο διάστημα θα δούμε να εξελίσσεται μια προσπάθεια, μια δημοσιοποίηση των ευκαιριών για επενδύσεις. Από 1η-1η-22 θα ισχύει ο νέος επενδυτικός νόμος με τα υψηλά κίνητρα. Επαναλαμβάνω, τα κίνητρα είναι μέχρι 70% για μικρές πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή μέχρι 50 άτομα επιδότηση 70%, εξυγχρονισμό ή νέες επιχειρήσεις, από 50 μέχρι 250 άτομα
με επιδότηση 60% και οι μεγάλες επιχειρήσεις με επιδότηση 50%. Μεγάλα, υψηλά κίνητρα όπως βλέπετε, τα οποία μπορούν να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα της κατάρτισης που είπα και στήριξης της επιχειρηματικότητας των 107 εκατομμυρίων που επίκειται η προκήρυξή του, θα επιδοτεί την πρόσληψη εργαζομένων, την πρόσληψη ατόμων από επιχειρήσεις στην περιοχή, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Να πω επίσης ότι το πρόγραμμα για τη Γούνα, γιατί επειδή μιλώ και σε ένα κανάλι κυρίως που έχει έδρα μάλλον στην Καστοριά, να πω ότι η στήριξη του κλάδου της Γούνας με όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα και ταυτόχρονα η υλοποίηση του σχεδιαζόμενου προγράμματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης, το οποίο ήδη είναι σε εξέλιξη, εννοώ ως προς την προετοιμασία, θα τονώσουν την απασχόληση. Ταυτόχρονα όμως αυτό που θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία είναι και ο πρωτογενής τομέας. Ένας από τους πέντε εμβληματικούς στόχους, άξονες όπως θέλετε πέστε το, του προγράμματος, του Master Plan όπως είναι γνωστό, είναι και η στήριξη του αγροτικού τομέα. Ποιου αγροτικού τομέα, ενός τομέα ο οποίος θα απευθύνεται σε μία αγορά όπου θα έχει ζήτηση, που θα στηρίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία, στη γεωργία ακριβίας. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς το πώς βλέπουμε τη γεωργία στην περιοχή μας για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και επίσης τώρα την περίοδο που διανύουμε τρέχει και το πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων οι οποίες ήταν συνδεδεμένες άμεσα ή έμεσα με τη ΔΕΗ. Δηλαδή ήταν εργολάβοι ή υπεργολάβοι εργολάβων που συνεργάζονταν με τη ΔΕΗ. Άλλα 10 εκατομμύρια δημόσια δαπάνη. Είναι επομένως και ταυτόχρονα φανταστείτε την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων τα οποία κατά την κατασκευή τους θα απαιτήσουν επίσης την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και με τα λύπης μου βλέπω ότι πολλές φορές ζητείτε ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο το οποίο δεν μπορούμε να βρούμε. Άρα σιγά σιγά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ σημαντική και η ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση των δημόσιων ΙΕΚ προκειμένου να εκπαιδευτούν παιδιά για να δημιουργήσουμε τη νέα γενιά των εξειδικευμένων τεχνικών που θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, εννοώ δηλαδή να δουλεύουν στην υλοποίηση των μεγάλων είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών έργων στην περιοχή. Μάλιστα. Επομένως η ανεργία, άρα η εργασία μάλλον δεν διατάσσεται, αποτελεί προϊόν και αποτέλεσμα μιας συνολικής προσπάθειας στην οποία όχι μόνο κανείς δεν περισσεύει, αλλά η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Μακάρι, κύριε Βουλευτά, πραγματικά εκφράζω την ευχή πολλών νέων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν, θέλουν να εργαστούν και θέλουν να παραμείνουν φυσικά στον τόπο τους και να μην αναγκαστούν είτε σε εσωτερική μετανάστευση, είτε να διαφύγουν στο εξωτερικό προκειμένου να βρουν εργασία. Ευχόμαστε και τα προγράμματα που μας αναφέρατε και όσα πρόκειται να υλοποιηθούν να γίνουν σύντομα και να δοθούν εργασία για προς όλους, κύριε Μανατίδη, το έχουμε ανάγκη. Εννοείται ότι πέραν των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης έχουμε και τους πόρους του αναπτυξιακού νόμου που ήδη τρέχει στην περιφέρειά μας. Αυτοί οι πόροι είναι πρόσθετοι. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες αρκεί να... εννοείται ότι και το περιβάλλον για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας βελτιώνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή οι φόροι πέφτουν στις επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται και σε μόνιμη βάση και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να υπάρξει μια βιώσιμη επιχειρηματικότητα και στην περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Μανατίδη, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα και ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού. Βλέπουμε ότι τόσο στην Κοζάνη όσο και στην Καστοριά τα κρούσματα είναι ιδιαίτερα αυξημένα τον τελευταίο μήνα. Σας ανησυχεί όλη αυτή η κατάσταση? Ασφαλώς ανησυχεί, μας ανησυχεί όλους. Εδώ βέβαια παρατηρούνται και αυξημένα κρούσματα γιατί αυξάνονται και τα δείγματα, η δειγματοληψία. Αυτό που είναι σημαντικό και θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ο δείκτης θετικότητας, τον οποίο δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή πόσος είναι γιατί από το πρωί ήμουν στη Βουλή. Άρα λοιπόν, αν αυξάνονται τα κρούσματα είναι μία ένδειξη, αλλά η σημαντικότερη ένδειξη είναι ο δείκτης θετικότητας. Το ποσοστό δηλαδή επί των 100.000, το οποίο πραγματικά έχουν επηρεαστεί από τον κορονοϊό.
Να πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο χώρας, βγάζοντας τους πολύ νέους μέχρι 12 ετών, περίπου το 85% του πληθυσμού της χώρας έχει εμβολιαστεί. Επομένως, αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι το επόμενο, και λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και αυτούς οι οποίοι ήδη είχαν ασθενήσει και έχουν ήδη αναπτύξει αντισώματα. Μαζί με αυτούς, το ποσοστό φτάνει στο 85%. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυόμαστε, πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς να αυξηθεί το ποσοστό, να υπάρξει πραγματικά ένα τείχος ανοσίας για να κινηθεί ακόμα πιο ελεύθερα και δυναμικά η οικονομία και για να αναπτυχθεί η κοινωνική κινητικότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χωρίς τον κίνδυνο μετάδοσης του Μάλιστα. ιού, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι πόσο θα αντέξουν και οι δομές υγείας που μέχρι αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται με επάρκεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Μανατίδη, να ανταποκρίνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας θέσω. Υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε σκληρό lockdown, όπως είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες, ή είναι ένα σενάριο το οποίο αποτελεί επιστημονική φαντασία? Καταρχήν να πω ότι κατά καιρούς όταν είχαμε μεγάλη περίοδο lockdown, κάποιοι διατύπωναν την άποψη ότι έχει στοχοποιηθεί η περιοχή μας. Ασφαλώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, γιατί αν πιστεύουμε ότι μπορεί τότε να είχε στοχοποιηθεί, πρέπει τώρα να λέμε ότι κάποιες άλλες περιοχές στοχοποιήθηκαν. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, το λέω. Εγώ θα πω αυτό που η κυβέρνηση λέει, ότι δεν θα ξαναφέρουμε την κοινωνία και την οικονομία σε καθεστώς lockdown, καθώς οι πόροι οι οποίοι έχουν επενδυθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ήταν πολύ σημαντικοί. Δεν αντέχει άλλο η οικονομία. Πρέπει να απελευθερώσουμε την κοινωνία. Πρέπει να είναι ανοιχτά τα σχολεία. Πρέπει η εκπαίδευση να γίνεται διαζώσης. Και όπου χρειαστεί, αυτό έχει σχέση με το ποσοστό εμβολιασμού και με το κατά πόσο προστατεύουμε εμείς τους διπλανούς μας ή οι διπλανοί μας εμάς, θα μπορούσαν πιθανά, και το βλέπουμε ήδη αυτό σε κάποιες περιοχές της χώρας μας, να υπάρχουν τοπικά περιοριστικά μέτρα, να το πούμε πιο καλά, τα οποία θα έχουν σκοπό να σταματήσουν, να αναχαιτήσουν την πανδημία, έτσι ώστε να μπορέσει να ανοίξει πάλι η οικονομία και η κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Μανατίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και για τον καλό διάλογο που κάναμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Στην κατάσταση που επικρατεί στην αγορά της Καστοριάς, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Βαγγέλης Πανταζής. Μικρή ανάσα πήρε η αγορά της Καστοριάς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφορμή για την αύξηση της κινητικότητας στην τοπική αγορά ήταν οι κοινωνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το φετινό καλοκαίρι. Ας μην ξεχνάμε ότι περάσαμε και μια περίοδο των θερινών εκτόσεων. Αν εξαιρέσει κανείς το αρχικό διάστημα από όλη εκείνη την περίοδο που υπήρχε μια κινητικότητα, όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα η κίνηση στην αγορά ήταν σε μια ανεκτή κατάσταση, θα έλεγα. Και κυρίως χτες το γεγονός ότι για φέτος, σε σχέση με πέρυσι τουλάχιστον, επιτράπηκαν διάφορες εκδηλώσεις κοινωνικές, άρα δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή, είτε λόγω υποχρεώσεων είτε λόγω ανάγκης, να βγει στην αγορά να πάρει τα προϊόντα τα οποία χρειαζόταν. Επομένως, μετά από αρκετό καιρό, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πραγματικά δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι. Βέβαια, από την άλλη τη μεριά, να μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάμε είναι ο μέσος όρος της κοινής αγοράς και ο μέσος όρος, δυστυχώς, για άλλη μια χρονιά ήταν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στην πόλη μας, αλλά και σε όλη την επικράτεια. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχουν και διάφορα παράπονα, αν θέλετε, τα οποία εκφράζονται από πάρα πολλούς συναδέλφους, τόσο στην πόλη μας όσο και σε άλλες πόλεις. Και αυτό το λέω εξαιτίας του γεγονός του ότι μιλώ με συναδέλφους από όλες τις πόλεις και μεταφέρουν και το κλίμα το οποίο υπάρχει εκεί. Σχολαστικά τηρούνται όλο αυτό το διάστημα τα υγειονομικά μέτρα στα καταστήματα της Καστοριάς. Μην lockdown πράγματι ξεκίνησε εδώ και μια εβδομάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα διαρκέσει και πολύ. Βέβαια, το πιο πιθανό είναι ότι θα συνεχίσει για τουλάχιστον άλλο ένα δεκαήμερο ή μια εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς το καθορίζουν αυτά τα πράγματα. Εκείνο το οποίο όμως εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, τουλάχιστον σε ό,τι σχέση με το λιμενοπόριο, μιας και γι' αυτό μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι να εφαρμόζουμε τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.
Νομίζω ότι όλοι μας το κάνουμε αυτό. Είναι προφανές ότι όποιος καταναλωτής μπαίνει στο κατάστημα φοράει τη μάσκα του, όπως φοράνε τη μάσκα τους και οι εργαζόμενοι αλλά και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Άλλωστε είναι παραδεκτό και αποδεκτό από όλους ότι από το λιανεμπόριο δεν έχουν καταγραφεί επισήμως τουλάχιστον κρούσματα κορονοϊού, όχι μόνο στην πόλη μας αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα, το mini lockdown όπως το είπατε προηγουμένως, επηρεάζει πολύ περισσότερο τους συναδέλφους στην εστίαση, με τα καταστήματα εστίαση και αναψυχής, όπου εκ των προγραμμάτων εκεί οι απαγορεύσεις οι οποίες μπήκαν με το κλείσιμο του καταστημάτου στις μία και με την απαγόρευση της μουσικής προφανώς και δημιουργεί προβλήματα. Κινητικότητα δεν θα λέγαω ότι επηρεάστηκε. Βέβαια από την άλλη τη μεριά μην ξεχνάμε ότι ακούγοντας ο καθένας από εμάς ότι στον ομό Καστοριά, στον ομό Φλόρινας, τυχαία τα ορατανόματα έτσι, επιβλήθηκε mini lockdown κτλ. Προφανώς και δημιουργείται μια αίσθηση η οποία δημιουργεί ένα σφίξιμο, μια αγωνία, αλλά επαναλαμβάνω αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να τηρούμε προσεκτικά τα μέτρα και από εκεί και μετά νομίζω ότι στο βάθος του χρόνου προφανώς και θα δούμε να φεύγει όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε βιώσει εδώ και τουλάχιστον 1,5. Κοντεύουμε να πάμε και στα 2 χρόνια. Από τις 27 Σεπτεμβρίου τέθηκε σε ισχύ το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της Καστοριάς. Από 27 του μηνός προχθές Σεπτεμβρίου έχει γίνει και η αλλαγή σε ό,τι σχέση με τη λειτουργία των καταστημάτων με το γνωστό ωράριο λειτουργίας. Ενώ μέχρι εκείνη την ημέρα λόγω των θερινών μηνών τα απογευματινά ήταν από τις 5.30 μέχρι τις 9, από τις 27 Σεπτεμβρίου και μετά και για όλους τους χειμερινούς μήνες οι οποίοι είναι μπροστά μας πλέον, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, τουλάχιστον για τα απογεύματα, θα είναι από τις 5 μέχρι τις 8.30, μέχρι που να φτάσουμε με το καλό στους θερινούς μήνες. Μακάρι τουλάχιστον από πλευράς επιδημιολογικής να μην έχουμε προβλήματα. Έτσι. Από εκεί και μετά, ας μην ξεχνάμε ότι είναι μπροστά μας και η περίοδος των Χριστουγέννων. Είναι προφανές ότι σε αυτή την περίοδο η αγορά πάντα επιδίει πολλά. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε αυτό το οποίο βιώσαμε την περσινή αντίστοιχη περίοδο των Χριστουγέννων, όπου τότε είχε εφαρμοστεί και είχε προταθεί, μάλλον από το αρμόδιο Υπουργείο και από την κυβέρνηση, να εφαρμόσει η αγορά εκείνο το περίφημο και περιβόητο click away και click inside. Προφανώς και οι δύο τρόποι αυτοί για την κίνηση αγοράς δεν μπόρεσαν να διορθώσουν την κατάσταση. Θα λέγω ότι δημιούργησαν πολλά περισσότερα προβλήματα παρά διορθώσαν μια προβληματική κατάσταση, αλλά ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά, να βρει μια ισορροπία αγορά γιατί τη χρειάζεται, έστω και στα πολύ χαμηλά και συν Θεώ να φτάσουμε και στο ξέφωτο τους ώστε στο άμεσο μέλλον, χωρίς αυτά τα προβλήματα τα οποία βιώνουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω, να πάμε και λίγο πιο πέρα. Η πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα είναι πτωτική, τόνισε καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης. Σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 2.232 νέα κρούσματα στη χώρα μας, ενώ 326 ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι. 33 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους σήμερα λόγω κορονοϊού. Αναλυτικά, η κατανομή των νέων κρουσμάτων έχει ως εξής: 511 νέα κρούσματα στην Αττική, 314 στη Θεσσαλονίκη και 139 στη Λάρισα. Η πορεία της πανδημίας συνολικά στη χώρα μας την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν πτωτική. Πτωτική κατά 7%, με το μέσο κυλιόμενο αριθμό να ανέχεται στα 2.080 νέα κρούσματα ανά μέρα και τη διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων να είναι στα 33 έτη. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ECDC, μαζί με την Κύπρο είμαστε από τις χώρες της Ευρώπης με το μεγαλύτερο αριθμό τεστ ανά 100.000 πληθυσμού. Έτσι, αυτή τη βδομάδα, ο κυλιόμενος μέσος όρος των εργαστηριακών τεστ που έγιναν σε δομές υγείας ξεπέρασε τις 200.000 την ημέρα. Ο δείκτης θετικότητας των εργαστηριακών τεστ στην επικράτεια μειώθηκε στο 1% περίπου, λόγω και του μεγάλου αριθμού των rapid test που διενεργούνται σε ανεμβολίες τους εργαζόμενους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα καθημερινά. Σταθερά, μειώνεται και το ποσοστό θετικότητας στις μαζικές ανοιχτές δημοτοληψίες του ΕΟΔΗ, που γίνονται σε στοχευμένες περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο
και η θετικότητα εκεί παραμένει κάτω του 2% στο 1,82. Υψηλή θετικότητα βλέπουμε στα αντιγονικά τεστ σε περιοχές όπως είναι η Καστοριά, η Πιερία, η Μαθία, η Δράμα, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ικαρία. Η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις στην αναγεωγραφική περιοχή. Το επιδημιολογικό φορτίο είναι σημαντικά επιβαρημένο στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Την εβδομάδα που μας πέρασε, είδαμε αυξητικές τάσεις στη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ συνεχίζουμε να βλέπουμε καθημερινά πολλά νέα κρούσματα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σε πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων από τον κύριο Τσιόδρα, φαίνεται η γραμμική συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της εμβολιαστικής κάλυψης και του επιδημιολογικού φορτίου. Με απλά λόγια, στις περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη βλέπουμε αυξητικές τάσεις στον αριθμό των νέων κρουσμάτων. Σταθερή είναι και η αποκλιμάκωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην επικράτεια, με εξαίρεση βέβαια τη Βόρεια Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός των νοσηλευόμενων στην επικράτεια έπεσε κάτω από τις 2.000 ασθενείς και ο κυλιόμενος μέσος όρος των νέων εισαγωγών του επταημέρου μειώθηκε στους 178 ανά ημέρα. Ο λόγος εισιτηρίων-εξιτηρίων είναι κοντά στη μονάδα. Ο αριθμός των ασθενών που παραμένουν διασωληνωμένοι λόγω κορονοϊού μειώθηκε. Όμως, ας σημειωθεί ότι παρατηρείται αύξηση του ποσοστού διασωληνωμένων ασθενών ηλικίας 55 έως 64 ετών, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστη. Η πλειότητα στις μονάδες θετικής θεραπείας COVID είναι στην επικράτεια στο 69%, όμως στη Θεσσαλονίκη η πλειότητα ήδη έχει ξεπεράσει το 90%, όπως και στις υπόλοιπες μονάδες θετικής θεραπείας της Μακεδονίας, ενώ ακόμα βρισκόμαστε στις αρχές του φθινοπόρου. Ο αριθμός των συνανθρώπων μας που χάνονται καθημερινά λόγω COVID εμφανίζει μια πτωτική τάση, μια ήπια πτωτική τάση, με εξαίρεση και πάλι την ηλικιακή ομάδα των 55 έως 64 ετών, όπου ο αριθμός των θανάτων παραμένει σταθερός. Νεότερα δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, που παρουσίασε πρόσφατα σε επιστημονικό συνέδριο η κυρία Κοντοπίδου, υπεύθυνη της επιτήρησης, έδειξαν ότι στη χώρα μας οι ανεμβολίαστοι ηλικίας άνω των 60 ετών έχουν 20 φορές υψηλότερο κίνδυνο να χρειαστούν εισαγωγή σε ΜΕΘ και 12 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους σε σχέση με συμπολίτες τους ίδιας ηλικίας που έχουν πλήρως εμβολιαστεί. Οι προσπάθειες όλων μας λοιπόν θα πρέπει να εστιαστεί στο να πείσουμε έναν έναν τους ανεμβολίαστους συνανθρώπους μας ηλικίας άνω των 50 να πάνε να εμβολιαστούν. Δεν υπάρχουν πια πολλά περιθώρια, ο χειμώνας είναι εδώ και πρέπει σήμερα να το πάρουν απόφαση ότι αν δεν εμβολιαστούν θα νοσήσουν και ενδεχομένως και να κινδυνεύσουν. Κανείς δεν είναι άτρωτος. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και στην πορεία της επιδημίας στα παιδιά σχολικής ηλικίας, δύο εβδομάδες μετά, σχεδόν τρεις τώρα πια, μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα, με το συστηματικό έλεγχο των παιδιών σχολικής ηλικίας, με δύο αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους την εβδομάδα, καθημερινά περίπου ένα στα τρία κρούσματα αφορά σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι σήμερα και τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη σχολικής χρονιάς, ο αριθμός των κρούσματων στους εφήβους μας 12 έως 18 ετών παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από αυτόν που βλέπαμε τον Αύγουστο. Αυτό όμως που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία να γίνει κατανοητό είναι ότι η ανάλυση των δεδομένων αναπεριφερειακή ενότητα δείχνει ξεκάθαρα ότι αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας παρατηρείται αποκλειστικά και μόνο σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του ενήλικου πληθυσμού, όπου έχουμε αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου. Τα σχολεία, με άλλα λόγια, αποτελούν τον καθρέφτη της κοινότητας. Ο συστηματικός έλεγχος των παιδιών βοηθά σημαντικά στην αποτύπωση της πορείας της πανδημίας. Σύμφωνα με τα δεδομένα ιχνηλάτησης του ΕΟΔΗ, επικρατεί ενδοικογενειακή μετάδοση. Και έτσι βλέπουμε σε περιοχές με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων στα σχολεία να έχουμε επίσης αυξημένο αριθμό κρουσμάτων στις ηλικίες 35 με 45 που είναι οι γονείς των παιδιών που πάνε σχολείο. Ανασκοπώντας την επίπτωση των νέων κρουσμάτων στα παιδιά κάτω των 17 ετών, αναπεριφερειακή ενότητα, βλέπουμε ότι σε περιοχές με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, όπως είναι η Αττική, όπου ξέρουμε ότι 61,2% του πληθυσμού έχει πλήρως εμβολιαστεί, δεν παρατηρήθηκε καμία αύξηση και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων τόσο στα παιδιά δημοτικού όσο και στα παιδιά γυμνασίου λυκείου παρέμεινε σταθερά χαμηλός. Αντίθετα, σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, όπως είναι η κεντρική και η ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
με εμβολιαστική κάλυψη κάτω του 50%, η επίπτωση των νέων κρουσμάτων παρέμεινε σταθερά υψηλή στα παιδιά γυμνασίου και ηλικίου και αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων στα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για σημαντική ενδοσχολική διασπορά του ιού. Τα παιδιά δεν φταίνε για την αύξηση των κρουσμάτων. Είναι χρέος μας να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη συνέχιση της σχολικής του ζωής. Οι ενήλικες συμπολίτες μας πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν έχουν μόνο υποχρέωση να προστατεύουν τον παππού και τη γιαγιά, αλλά και ότι ως γονείς, εμβολιαζόμενοι, προστατεύουν τα παιδιά τους και συμβάλλουν στη διασφάλιση της υγείας των παιδιών τους, αλλά και στην ομαλή συνέχιση της σχολικής χρονιάς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε ότι η πανδημία στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση συρρήκνωσης για 5η συνεχή εβδομάδα με σχετική σταθερότητα, ωστόσο πίεση δέχεται το σύστημα υγείας. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι τα στοιχεία στον κόσμο. Μέχρι σήμερα έχουμε καταγράψει περισσότερες από 234 εκατομμύρια μολύνσεις και περισσότερους από 4,78 θάνατους με την νόσο σε παγκόσμια κλίμακα. Ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων συνεχίζει να μειώνεται, με 10% μείωση εντός της τελευταίας εβδομάδας, καθώς καταγράφηκαν 454.000 διαγνώσεις ανά ημέρα. Όμοια, ο ρυθμός των θανάτων εξακολουθεί να μειώνεται, με 7% μείωση εντός της τελευταίας εβδομάδας, καθώς καταγράφηκαν 7.500 θάνατοι ανά ημέρα. Η επιδημία στην Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα δείχνει μικρή τάση επιδείνωσης. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε 6% αύξηση τόσο στις διαγνώσεις όσο και στους θανάτους. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των νέων διαγνώσεων αυξήθηκε σε περίπου 124.000 διαγνώσεις ανά ημέρα, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε σε περίπου 1.800 ανά ημέρα. Από τις 47 ευρωπαϊκές χώρες, 24 έδειξαν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης. Σημαντική βελτίωση βλέπουμε στη Σουηδία, την Ελβετία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ σημαντική επιδείνωση παρατηρείται στη Ρουμανία, την Ουκρανία και στην Πολωνία. Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια έδειξε σημαντική βελτίωση. Συγκεκριμένα, εντός της τελευταίας εβδομάδας καταγράφηκαν 10% λιγότερες διαγνώσεις από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των θανάτων δείχνει σημαντική μείωση για τρίτη εβδομάδα, με περίπου 17% λιγότερους θανάτους από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα. Η πίεση, ωστόσο, στο σύστημα υγείας εμφανίζεται σχετικά σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Και πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις μονάδες ΜΕΘ εντός της τελευταίας εβδομάδας μειώθηκε λίγο, γύρω στο 3%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών, ωστόσο, δείχνει καλύτερη βελτίωση, μειώθηκε για ακόμα μια εβδομάδα σε λιγότερες από 200 ανά ημέρα, ενώ το ισοζύγιο εισιτηρίων-εξιτηρίων παρέμεινε κάτω από ένα μεσοσταθμικά. Σχετικά με την παρέμβαση δημόσιας υγείας για προσωμιωματικό έλεγχο με αντιγονικά self-test, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 50,8 εκατομμύρια συσκευές self-test σε περίπου 4,7 εκατομμύρια πολίτες. Περίπου 38,5 εκατομμύρια δηλώσεις έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί από επαγγελματία υγείας είναι 109.000. Λοιπόν, η επιδημία στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια φάση συρρήκνωσης για 5η συνεχή εβδομάδα, με σχετική σταθερότητα ωστόσο στην πίεση που υφίσταται το σύστημα υγείας. Δυστυχώς, οι προβλέψεις μας για αύξηση της επιδημιτικότητας με την πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια επαληθεύεται και ήδη παρατηρούμε επιδείνωση της επιδημίας σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε κάποιες από τις οποίες υπάρχει σχετικά χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Με αφορμή αυτό το γεγονός, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά σε μία μελέτη από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης που δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουλίου και η οποία ενέδειξε ότι αν οι χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος είχαν ευκολότερη πρόσβαση στον εμβολιασμό για COVID, τότε η ανάπτυξή τους στα επόμενα χρόνια θα προσθέτεται 38 δισεκατομμύρια δολάρια στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους. Γιατί τα λέω αυτά? Αυτά τα αναφέρω γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όπως όλες οι πανδημίες και οι επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων, έτσι και η συγκεκριμένη πανδημία δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, όπου μέσω της επιβράδυνσης της οικονομίας ανατροφοδοτείται και η υποβάθμιση του συστήματος υγείας. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω και αυτή την προοπτική στη συζήτηση των εμβολίων. Συμμετέχοντας στον εμβολιασμό, εκτός από την προσωπική μας προστασία, της οικογένειάς μας και των γνωστών μας, συνεισφέρουμε και στην ανάκαμψη της οικονομίας, καταρχήν της τοπικής αλλά και της εθνικής.
Ευχαριστώ πολύ. Μετά από ένα χρόνο αδράνεια, οι πολιτιστικοί σύλλογοι ξεκινούν και πάλι τη λειτουργία τους. Μεταξύ αυτών και ο Σύλλογος Αρμονία, τα χορευτικά τμήματα του οποίου ξεκινούν στις 4 Οκτωβρίου. Επαναλειτουργούν τα χορευτικά τμήματα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία. Η έναρξη των τμήματων, τα οποία απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, έχει προγραμματιστεί για τις 4 Οκτωβρίου. Θα τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μετά από μία χρονιά αδράνειας, τουλάχιστον στα τμήματα τα χορευτικά, ξεκινάμε, πήραμε την απόφαση στο τελευταίο ΔΣ να ξεκινήσουμε να κάνουμε την έναρξη των μαθημάτων στα χορευτικά μας. Έχει βγει έτσι η ανακοίνωση, στην οποία ζητάμε να δηλωθεί το ενδιαφέρον από τα παιδιά και τους ενήλικες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπήρχε ένας χρόνος, όπως είπαμε, αυτός αδράνειας, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο να υπάρχει τώρα μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες αναγκαστικά. Έχουμε το ΦΕΚ με το οποίο αναγκαστικά θα κινηθούμε, που ορίζει ακριβώς τι πρέπει και πώς πρέπει να λειτουργούμε σαν σύλλογος. Θα τα τηρήσουμε με πιστή ευλάβεια και παραπάνω. Να πω σε όποιους που δεν έχουμε ακόμα κάποιον να έχει δυσαρεστηθεί, ότι δεν είναι κάποια απέτηση του συλλόγου να τηρηθούν όλα αυτά, αλλά φυσικά είναι για το κοινό καλό, είναι και οδηγίες φυσικά, γιατί υπάρχει νομοθεσία η οποία προβλέπει και πρόστιμα εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες. Άρα, με το καλό, 4 του μηνός θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση. Ήδη, για να είμαι ειλικρινής, έχουν ήδη προετοιμαστεί και τα τμήματα, γιατί υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον από τη δασκάλα μας. Και εύχομαι να είναι να κυλήσει μια χρονιά σαφώς καλύτερη από την προηγούμενη, αλλά να συγκρίνεται μόνο με παλαιότερες χρονιές. Ποιες ηλικίες μπορούν να έρθουν? Έχουμε από τα πολύ μικρά μας, που εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από τα πολύ μικρά παιδιά μέχρι και τα τμήματα ενηλίκων, οι οποίοι είναι και έμπειροι, αλλά και αν δεν είναι έμπειροι, υπάρχει και αρχαρίων στους ενήλικες. Άρα έχουμε όλη την γάμα. Όποιος θέλει να χορέψει μπορεί να έρθει στο σύλλογο. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Συλλόγου Σαρακατσανέων Δυτικής Μακεδονίας «Ο Φλάμπουρας» με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 στη Φλόρινα. Προηγήθηκε συνέντευξη τύπου, στην οποία ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κώστας Μπομπότας, αναφέρθηκε συνοπτικά στο ιστορικό, στις δράσεις και στους στόχους του Συλλόγου για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή έρχεται η ώρα της αλήθειας. Πριν από το 2015. Ιδρύσαμε το Σύλλογο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλόρινα, με ιστορική έδρα τη Φλόρινα, με συνδρομή και την αιγίδα της παρούσης διοικήσεως της Ομοσπονδίας και προσωπικά του κυρίου Μουτσιάνα. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω και την συνδρομή, την ηθική συνδρομή του θείου του Βασίλη του Μπομπότα, που είναι πρώτος ξάδερφος του πατέρα μου. Το αναφέρω αυτό για λόγους ηθικής τάξης. Προχωρήσαμε σε αρκετά πράγματα, σεμνύνομαι να πω ότι δώσαμε έναν άλλον τόνο, περισσότερο ορεινό, περισσότερο βουνίσιο, σε μια ομοσπονδία η οποία βρισκόταν και συνέχεια, έκανε μόνο κάποια ανταμώματα περιστασιακά στο βουνό, αλλά δεν είχε κάποιο σύλλογο ο οποίος να είναι σε τόπους ορεινών βοσκοτόπων. Εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας περίπου το 1/4 των Σαρακατσάνων ήταν ποιμένες, ορεινοί ποιμένες, νομάδες, και έτσι το Σαρακατσάνικο είχε χάσει κάποια δυναμική εδώ πέρα με την οριστική κάθοδο, η οποία ήταν 70 χρόνια και πλέον. Έγινε λοιπόν αυτός ο σύλλογος, δόθηκε μια άλλη διάσταση στην Ομοσπονδία. Λίγο περισσότερο είδαμε κάποια πράγματα με κάποιες προτάσεις, όπως την ορεινή βιωματική, την ορεινή κατασκήνωση. Προχωρήσαμε στο να γίνει εδώ κάποια κατασκήνωση, να γίνουν εδώ κάποια ορεινά κονάκια, να γίνουν εδώ ορεινά μπατζαριά, δηλαδή τυροκομεία. Και όλα αυτά σε μία περίοδο που τότε το 2015 δεν φάνταζε ότι θα έρθει πολύ σύντομα, πολύ συντομότερα από ποτέ, η μεταλιγνητική εποχή. Μια μεταλιγνητική εποχή στην περιοχή μας, η οποία επηρεάζει
τα πάντα. Επηρεάζει το εργατικό δυναμικό, υπάρχει επανάπτυξη και ο κόσμος εύνης αρχίζει να στρέφεται στην πρωτογενή παραγωγή. Τούτο δεδομένου και με το δεδομένο ότι είχε μαλλιάσει τη γλώσσα μας για να προχωρήσουν η ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου, τουλάχιστον εγώ προσωπικά και στους στρακατσάνους και στους οικονομολόγους, ήρθε λοιπόν όριμος ο καιρός που κάποια στιγμή προχωρήσαμε και σε πιο θαλερά βήματα, σε πιο μπροστά βήματα και όπως να συμμετέχουμε στην μετακινούμενη κτηνοτροφία στην UNESCO με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας και πρόσφατα με την ίδια πρωτοβουλία και με καινούργια αφορμή την μετακινούμενη κτηνοτροφία γενικά στη χώρα μας ως τρόπος αντιμετώπισης των δασών από τις πυρκαγιές. Και μέσα σε αυτό να αρχίζει να χαράζει πάλι γλυκιά η ελπίδα ότι μπορούμε να δούμε ξανά τα βουνά μας με πρόβατα και ανάπτυξη στις περιοχές μας και ειδικά εδώ στις ακριτικές περιοχές μας. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και τα 40 χρόνια από την Ομοσπονδία. Άρα λοιπόν διάγουμε ένα έτος εορταστικό μέσα σε συνθήκες κορονοϊού. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτήν την συγκυρία λοιπόν, ήταν κατάλληλος ο χρόνος για να κάνουμε τη δεύτερη ορεινή μας διαδρομή. Η πρώτη ήταν βγήκαμε από τη Βίγλα και περάσαμε στον Άγιο Γερμανό. Τώρα, σήμερα, αναδείξαμε κάτι πολύ πιο σημαντικό, ένα ορεινό μονοπάτιο, έναν δρόμο ορεινό, ο οποίος πέρα από το ότι αποτελούσε μια στράτα σαρακατσάνων και μια ποιμενική διαδρομή, ήταν ταυτόχρονα και είναι μια ιστορική διαδρομή εδώ πανάρχαια. Από την πόλη πάνω, την Ηράκλεια Λυγκιστίδα, την πόλη του προ-Φιλίππου, της μάνας του Φιλίππου, της γιαγιάς του Αλεξάνδρου, της Ευρυδίκης. Από εκείνη λοιπόν τη διαδρομή περάσαμε μέσα από το Βίτσι. Μια πανέμορφη διαδρομή, Παναγίτσα, στο Δερβαίνι, στο Τρίβουνο, όπου μας περιμέναν οι τοπικοί άρχοντες εκεί πέρα και στην ερημωμένη εκκλησία του Τρίβουνου και από εκεί αναβήκαμε πάνω τον Παύλο Μελά, στο χωριό Παύλο Μελά ψάλαμε κάποια τραγούδια, τραγουδήσαμε κάποια τραγούδια προς τιμήν του, γιατί φαινόταν κάτω ο χορός Μελάς και από εκεί και πέρα κατεβήκαμε στη Βίγλα, είδαμε το δάσος που κρύφτηκε ο Παπασταύρος Τσάμις και το σκοτώσαμε τελικά. Ματωμένα χώματα και ιστορικά και ιστορικές διαδρομές, είμαστε περήφανοι που τα αναδείξαμε σήμερα και βρισκόμαστε εδώ για να πάμε στην εκδήλωση για τα 200 χρόνια αφιερωμένα στον Ιερό Κλήρο, που και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί ο Ιερός Κλήρος παντού πολέμησε και παντού στάθηκε και θα υπάρχουν εδώ οι εισηγήσεις μας προκειμένου να πάμε και στην επόμενη εκδήλωση. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν θα δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Γιώργο Τομουτσιάννα. Εκείνο που θέλω εγώ να επισημάνω είναι ότι όπως διαπίστωσε και ο ίδιος και διαπίστωσαν όλοι οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, όλοι οι άνθρωποι οι ορεινοί στα χωριά μας και τα λοιπά έχουν μια ανησυχία για τη μεταλλητική εποχή αλλά και για όλα τα θέματα που άπτονται της ανάπτυξης του βουνού. Και μοιραία όταν είδανε τον πρόεδρο του Σαρακατσάνων, που σημαίνει κακά τα ψέματα, την ανάμνηση και την ισχυρή δυναμική της πρωτογενούς παραγωγής, ζητήσανε τη στήριξη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν φρονώ και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι μπορεί να παρασχεθεί η όποια στήριξη είναι ωφέλιμη δεδομένο είναι, που μπορεί να περάσει από το χέρι μας. Δηλαδή υπάρχει η κάθε πρόθεση να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Παράλληλα κάνοντας την ορεινή βιωματική τη δικιά μας και παράλληλα κάνοντας ό,τι είναι
πώς το λένε, αναγκαίο, εφικτό, για να ξαναζωντανέψουμε την σαρακατσάνικη παράδοση, τη σαρακατσάνικη ορεινή παράδοση, παράλληλα να βοηθήσουμε τις περιοχές αυτές οι οποίες έχουν για οποιοδήποτε λόγο πληγή. Στην περίπτωσή μας είναι μπροστά μας η μεταρρυθμιστική περίοδος. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για να πείτε αυτά που εσείς προκρίνετε. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της περιοχής που είναι σήμερα μαζί μας, που μας κάνουν την τιμή για να μπορέσουμε και εμείς σαν Ομοσπονδία Σαρακατσάνων να δώσουμε τη δικιά μας οπτική όσον αφορά όλα αυτά τα θέματα που ανέφερε ο Κώστας ο Ροπότας. Να αρχίσω από το τελευταίο που είπε ο Κώστας όσον αφορά το θέμα, το κοινωνικό θέμα που υπάρχει στην περιοχή. Εννοείται εμείς σαν Ομοσπονδία μπορεί να είμαστε πολιτιστικό σωματείο, αλλά έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία και σε κοινωνικά και σε θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των μελών μας, των ανθρώπων της καθημερινότητας. Το θέμα της πρωτογενούς παραγωγής πάντα το αναδεικνύουμε και στο αντάωμά μας το είχαμε εφαιρώσει, γιατί πιστεύουμε ότι η πρωτογενή παραγωγή είναι η δικλίδα και είναι η απάντηση σε όσα προβλήματα υπάρχουν, άρα και στην περιοχή εδώ, και χαρήκαμε πάρα πολύ γιατί είδαμε τους ανθρώπους που έχουν μια μεγάλη αγωνία και μας ευχαρίστησαν, όπως είπε και ο Κώστας, που είμαστε δίπλα τους και τους επισκεφτήκαμε και τους είπαμε ότι εμείς συνδράμουμε σε ό,τι έχει σχέση τον άνθρωπο, γιατί η παράδοση έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί η παράδοση πέρα από όλα τα άλλα είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό και δεν είναι μουσιακό. Άρα εμείς είμαστε δίπλα σε όσους αγωνιούν για το αύριο, σε όσους αγωνιούν για το περιβάλλον και σε όποιους αγωνίζονται για να μπορέσουν αυτή η περιοχή και γενικά η Ελλάδα μας να έχει και παρελθόν και παρόν και μέλλον. Όσον αφορά τώρα το θέμα του συλλόγου, όπως είπε και ο Κώστας, πριν από μερικά χρόνια ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα σύλλογο εδώ σε μια ευαίσθητη εθνικά περιοχή, όπως είναι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, για εθνικούς λόγους. Κάναμε ένα σύλλογο που μέλη έχει Σαρακατσάνους από όλη την Ελλάδα, γιατί ως γνωστόν οι Σαρακατσάνοι της περιοχής εδώ δεν είναι αρκετοί για να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτήν την συλλογική προσπάθεια. Και όντως όλα αυτά χρόνια κάναμε αρκετά πράγματα, πήραμε πολλές ιδέες από τον Κώστα και από τον τοπικό σύλλογο, ιδέες προς την κατεύθυνση της ορεινότητος ορισμένων δραστηριοτήτων. Μας προτείνανε το θέμα της ορεινής κατασκήνωσης, θα το φτιάξουμε, δεν είναι εύκολο γιατί πέσαμε σε μια εποχή μνημονίων και κορονοϊού, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς όμως το προσαρμόσαμε και ήδη κάνουμε την κατασκήνωση για παιδιά την καλοκαιρινή, που είναι πιο ευτυχή, πιο εύκολη, σε συνεργασία με τις κατασκηνώσεις Γιούπη στη Χαλκιδική και τον κύριο Αχιλέα την Πλαλέξη. Ήδη είναι η τρίτη χρονιά φέτος. Φέτος φιλοξενούσαμε παιδιά Σαρακατσάνων από τη Βουλγαρία και ήμασταν ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών και ειδικά αυτοί που ασχολούνται με τον απόδημο ελληνισμό είχαν μια ευαισθησία και μπόρεσαν και χρηματοδότησαν και φιλοξενήσαμε τα παιδιά των Ελλήνων της Βουλγαρίας. Άρα αυτό γεννήθηκε από την ιδέα που είχε και την εισήγηση που είχε ο Σύλλογος Σαρακατσάνων Δυτικής Μακεδονίας και ο Κώστας σε ένα από τα συνέδριά μας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.